Τώρα, στο στάδιο των δικαστικών ερευνών και της έρευνας που κάνει η αστυνομία με τις εισαγγελικές αρχές, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά το συλληφθέντα μηχανοδηγό. Φαίνεται ότι αλλάζει την εκδοχή την οποία έδωσε αρχικά όταν αποποιεί το κάθε ευθύνη. Πάμε όμως στην Ιωάννα Μάνδρου, η οποία έχει πληροφορίες για το τι λέει τώρα ο 59χρονος μηχανοδηγός. Ιωάννα. Καλό μεσημέρι σε όλους, Γιάννη. Καταρχήν να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στην προανακριτική του απολογία, δεν ξέρω αν αυτό που λες το είχε ισχυριστεί κάπου αλλού, η προανακριτική του απολογία η οποία δόθηκε παρουσία εισαγγελέα, στην οποία ο συγκεκριμένος σταθμάρχης της Λάρισας, ο μόνος προς το παρόν που έχει συλληφθεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αποδέχθηκε το μοιραίο λάθος του και το απέδωσε σε κακιά στιγμή. Βεβαίως, στην προανακριτική του απολογία, το σύνολο της οποίας ακόμα... Αποδέχθηκε δηλαδή, Ιωάννα, ότι κατήφθηνε από λάθος, όπως λέει, το τρένο στην εσφαλμένη διαδρομή με αποτέλεσμα να γίνει σύγκρουση. Γιατί οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι αρχικά έλεγε ότι έκανε σωστά τη δουλειά του, ότι δεν ήταν υπεύθυνος για ό,τι συνέβη, αλλά λες ότι η παρουσία του εισαγγελέα αναγνώρισε ότι ήταν δικό του το σφάλμα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μας, έτσι. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ελέγχθη κατά το στάδιο της προανακριτικής του απολογίας. Μία απολογία έχει δώσει ο άνθρωπος αυτός, παρουσία εισαγγελέα, είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει συλληφθεί, έχει αποδεχθεί το λάθος του. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Εξήγηση δίδει, Ιωάννα, γιατί έγινε το σφάλμα... Το απέδωσε στην κακιά στιγμή, δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, το σύνολο... Οφείλει να δώσει εξήγηση αν δεν είχε τεταμένει την προσοχή του, αν συνέβη κάτι άλλο την ώρα εκείνη, αλλά βέβαια τώρα αυτά φαντάζομαι θα τα μάθουμε αφού προχωρήσει η εξέτασή του και ο ίδιος μπει σε λεπτομέρειες. Κοίταξε, όταν οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μιλούν ότι αποδίδει αυτή την ευθύνη στην κακιά στιγμή, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αποδεχόμενος το λάθος του προσπαθεί να δικαιολογήσει. Σωστά. Να δικαιολογήσει αυτή την όσο μπορεί να το κάνει. Λάθος, ναι. Το οποίο έχει προκαλέσει αυτή την τραγωδία. Αποδεχόμενος αυτή του την πράξη, είναι ίδια αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, γιατί ο άνθρωπος αυτός προσάγεται αύριο το πρωί περίπου στις 10 στην εισαγγελία της περιοχής, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για βαριά αδικήματα, ανθρωποκτονίες κατά συρροή από αμέλεια και σωματικές βλάβες με τον ίδιο ποινικό χαρακτηρισμό. Το βαρύτερο όμως αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίσει είναι εκείνο που αφορά την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών από την οποία προήλθε θάνατος. Είναι ένα καινούριο αδίκημα που έγινε πρόσφατα με τροποποίηση του ποινικού κώδικα, είναι το άρθρο 291, το οποίο επισύρει ποινές πάρα πολύ βαριές, που ξεκινούν από τα 10 χρόνια κάθριξης και φτάνουν μέχρι ισόβια. Θα πω όμως ότι σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, την εποπτεία του συνόλου των ανακρίσεων έχει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, ο κύριος Σταμάτης Δασκαλόπουλος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η έρευνα, η οποία είναι ακόμα εντελώς στην αρχή, κινείται προς κάθε κατεύθυνση, όχι μόνο στην ευθύνη του συγκεκριμένου σταθμάρχη, αλλά στον εντοπισμό όποιας παράληψης συνετέλεσε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο κύριος Δασκαλόπουλος έχει ορίσει εισαγγελέα να παρίσταται στην προανάκριση την αστυνομική, όπως και παρέστηση στην απολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου, ενώ παράλληλα η εισαγγελέας βρίσκεται επί τόπου και στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος, όπου η τροχέα της Λάρισας με έμπειρο κλιμάκιο διενεργεί την αυτοψία του δυστυχήματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρή κατά τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να φωτιστούν οι πτυχές εκείνες, να μην χαθεί κάποιο κρίσιμο στοιχείο, μάλιστα, να μην παραβλεφθεί κάποιο κρίσιμο στοιχείο, ενώ παράλληλα συντάσσονται και έχουν ενεργοποιηθεί προς τούτο πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι ειδικοί σε σιδηροδρομικά ατυχήματα, γιατί όλο αυτό το υλικό θα αξιολογηθεί
και πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα, καθώς πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, που παρενέβη νωρίς σήμερα το πρωί, έχει δώσει εντολή για έρευνα προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.